Αποκαλύπτουμε άγριο σκηνικό, άγριο παρασκήνιο με την απομάκρυση του Μένιου Φουρχιώτη από τον τηλεοπτικό σταθμό Open του Ιβάν Σαββίδη. Ποιους απειλεί ο παρουσιαστής, γιατί αναμειγνύει στις απειλές του και την κυβέρνηση και ποια είναι η βόμβα κυβερνητική η οποία έχει στα χέρια του και μεταφέρει διαμέσου του κυρίου Σοφού, συζύγου της Σταματίνας Διεμψηλή και δικηγόρου του, ότι έχει στα χέρια το παρουσιαστής. Σε λίγο θα μάθουμε, λεπτό προς λεπτό, όλες οι εξελίξεις της απομάκρυσης, το πώς ξυλώνεται το τηλεοπτικό στούντιο του Μένιου Φουρχιώτη, ενώ τι και πώς έφτασαν σε αυτό το οριστικό διαζύγιο μετά τις άγριες δικαστικές διαμάχες. Σε λίγο. Και όπως σας είπαμε, θα μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον Μένιου Φουρχιώτη, ο οποίος απαντάει στο Open και καταγγέλει πολιτικά παιχνίδια. Ποιο όνομα υπουργού χρησιμοποιεί ο κύριος Μένιος Φουρχιώτης, τι έγγραφα έχει στην κατοχή του πως ο ίδιος υποστηρίζει και γιατί καίει την ελληνική κυβέρνηση ο κύριος Φουρχιώτης. Ισχύουν τα έγγραφα που έχει? Είναι γνήσια? Είναι αληθινά? Θα είναι θέμα το οποίο θα πέσει ως κεραυνός και θα αναζητηθούν πολιτικές ευθύνες για συγκεκριμένο σκοπό που αφορά τον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ? Ή όλα αυτά ένα πυροτέχνημα του παρουσιαστή? Σε λίγο θα μάθουμε αναλυτικά τι ακριβώς λέει ότι έχει στα χέρια του. Για ποιο λόγο ότι θα δημιουργήσει σοβαρό πολιτικό μείζον θέμα? Για ποιο λόγο αναμειγνύει την κυβέρνηση και συγκεκριμένο υπουργό? Τι ακριβώς είναι? Είναι ψέματα αυτά? Είναι μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εντυπώσεις? Ή υπάρχουν όντως στοιχεία φωτιά που θα πρέπει να διερευνηθούν και να εξεταστούν? Θα μάθουμε σε λίγο. Έχουμε πάρα πολλά. Ξεκινάει ένα γαϊτανάκι αποκαλύψεων που θα πρέπει να ερευνούμε κι εμείς και να δούμε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο? Θα μάθουμε σε λίγο. Πάμε πρώτα μας λίγο να δώσουμε παραγράφους στους φίλους ηλεκτρατές. Έχουμε εξελίξεις. Ήμασταν ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός που σας μεταδώσαμε όλο το παρασκήνιο της απόλυσης και της λήξης συνεργασίας του τηλεοπτικού σταθμού του Ιβάν Σαββίδη με τον κύριο Μένιο Φουρχιώτη. Έχει γίνει ο κακός χαμός. Απαντάει ο Φουρχιώτης, κάνοντας καταγγελία μέσω του δικηγόρου του κυρίου Σοφού. Ναι. Ο κύριος Σοφός είναι και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και σύζυγος της κυρίας Σταματίνας Τσιμτσιλή, που κάνει ραδιόφωνο στο Party FM, που ιδιοκτήτης είναι ο Μένιος Φουρχιώτης. Μάλιστα. Τα λέμε όλα. Για τα λέμε όλα. Γιατί όλα κατά κάποιο τρόπο τυχαία συνδέονται. Εδώ λοιπόν ο κύριος Φουρχιώτης απειλεί. Ναι. Προτού πάμε στην απειλή, μία απειλή η οποία έχει εξοργήσει, έχω να πω, τον κύριο Βασαβίδη και πολλούς άλλους εμπλεκόμενους, γιατί πετάει πυροτεχνήματα ο κύριος Φουρχιώτης. Σε βαθιά νερά μπαίνει τελικά. Και μιλάμε εδώ πέρα, δεν έχει σχέση, παρακαλώ, ησυχία κύριε, παρακαλώ. Και δεν έχει να κάνει ο κύριος Φουρχιώτης ότι τσακώθηκε με ένα καμεραμάν και με ένα τεχνικό. Μιλάει για πολιτικά παιχνίδια. Μιλάει για συγκεκριμένο πρόσωπο, υπουργό του Τσίπρα, και με το πώς μεταβιβάστηκε ο τηλεοπτικός σταθμός. Τα είχαμε πει μήνες πριν εμείς. Πώς μεταβιβάστηκε από τον κύριο Βριώνη στον κύριο Σαββίδη. Τα είχαμε πει κάποιους μήνες πριν εμείς εδώ. Τα είχαμε πει. Επιβεβαιωνόμαστε για μία ακόμα φορά. Για πολλωστή φορά. Προτού πάμε όμως να κάνουμε τις αποκαλύψεις μας, πάμε να δούμε πώς ο ίδιος ο τηλεοπτικός σταθμός ανακοίνωσε την Παρασκευή τη λήξη της εργασίας του με τον Μένιο Φουρχιώτη. Το ρόλο αυτό είχε η Κατερίνα Καινούριο.
Για πάμε όμως. Σας. Θα στη μεταφέρουμε και αυτή τη στιγμή, μιας και βγήκε και επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι, ότι επίσημα ανακοινώνεται η λήξη της συνεργασίας με τον Μένιο Φουρτιώτη και την εκπομπή Αποκαλυπτικά. Κατερίνα, τα πράγματα έχουν ως εξής. Σήμερα λήγει και επίσημη συνεργασία του Μένιο Φουρτιώτη με το Open. Το κανάλι ενημέρωσε τον παρουσιαστή τον Απρίλιο ότι δεν θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία του, καθώς έλεγε το συμβόλαιό του τον Ιούλιο. Ο Μένιος Φουρτιώτης λοιπόν βρίσκεται στα δικαστήρια, δικάνει ασφαλιστικά μέτρα. Και το δικαστήριο τι έκανε? Εξέδωσε μια προσωρινή διαταγή μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την οριστική απόφαση. Δικαιώνει το Open και λήγει και επίσημα η συνεργασία του παρουσιαστή με το κανάλι. Αμέσως λοιπόν βγαίνει μια επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι, από το Open, που αναφέρει συγκεκριμένα ότι δυνάμει τη σχετική δικαστική απόφαση, η συνεργασία του Open με τον κύριο Μέανδρο Φουρτιώτη διακόπτεται οριστικά και ως εκ τούτου από εδώ και πέρα πάβει τελεσίδικα η μετάδοση των εκπομπών του. Εδώ είναι και η ανακοίνωση που βγαίνει. Μάλιστα, αυτό είναι το δελτίο τύπου, να το δούμε μόλις τώρα. Μιλάει για οριστική διακοπή συνεργασίας του Open με τον κύριο Μέναντρο Φουρτιώτη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση βόμβα. Να πούμε ότι ο Μένιος Φουρτιώτης ήταν στο Έψιλον και όχι στο Open από το 2013. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση βόμβα, γιατί είναι τηλεοπτική και ξέρετε και εμάς εδώ επειδή είναι στο κανάλι μας, τη διαβάσαμε τώρα στο site και λέμε σοκ. Και μόλις πρέπει. Αυτό σημαίνει... εξεντώθη επίσημο βελτίο τύπου. Βεβαίως δεν είναι ότι το μάθαμε από εδώ. Αυτό σημαίνει ότι τα αποκαλυπτικά δεν θα ξαναμεταδοθούν ποτέ από το κανάλι Open. Τέλος από τον δικό μας σταθμό. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε κανονικά στη ροή μας. Ευτυχείτε. Συγγνώμη, λέει καινούργιο, το μάθαμε από τα site. Το θεό. Το θεό. Δεν μας τρελάρουν τώρα. Δηλαδή είμαι στο κανάλι. Το κανάλι, εμείς έχουμε την ανακοίνωση του καναλιού και εκείνη τα μαθαίνει για το κανάλι της μέσα από το site. Εντάξει, προσπάθησε λίγο να το σώσει μετά. Τι να πει. Λέει, όχι, τελικά από εδώ το μάθα. Τι να πει, και εκείνη ήταν τώρα, ο Φουρτιώτης εμπειρική, στο κανάλι, τώρα ήταν δύσκολη θέση. Ναι, και μάλιστα είχε βγει μετά ο περιβάλλον του Φουρτιώτη και ο ίδιος ο Μένιος και είχε πει ότι αν δεν είχα σώσει τότε εγώ την Κατερίνα καινούριο, τώρα δεν θα ήταν πουθενά τηλεοπτικά, έτσι. Είχαν δηλαδή έρθει σε κόντρα. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε. Τι ανακοίνωση έβγαλε ο Μένιος Φουρτιώτης εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού Open. Θα σε ακούσουμε. Λοιπόν, μέσω του δικηγόρου του, του Θέμη Σοφού. Του λέει, αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Λέει ο Μένιος Φουρτιώτης, η ανακοίνωση είναι περιττή και εμπαθής. Μπορεί η μετάδοση της εκπομπής να διακόπτεται, όμως δεν υπάρχει τελεσίδικη κρίση της δικαιοσύνης και συνιστώ στη διοίκηση του καναλιού ψυχραιμία και υπομονή. Η διοκτήτρια εταιρεία των πνευματικών δικαιωμάτων της εκπομπής Αποκαλυπτικά Live δηλώνει τα εξής. Η συνέχεια της δικαστικής έκβασης αφορά τα πολιτικά, ποινικά και αστικά δικαστήρια για τους εμπλεκόμενους σε μία υπόθεση που έχει έντονο άρωμα πολιτικής παρέμβασης με αποδείξεις και ονόματα. Αυτή είναι η συγκεκριμένη απόφαση, η συγκεκριμένη απάντηση. Ναι. Είναι σαφέστατο αυτό που λέει, έχει έντονο άρωμα πολιτικής παρέμβασης με αποδείξεις και ονόματα. Έτσι κλείνει. Έτσι κλείνει. Πολύ σύντομη. Άρα εδώ πέρα λοιπόν, βλέπω τον κύριο Σοφός, ο γνωστός ποινικολόγος, δικηγόρος, καταγγέλει μέσω της συγκεκριμένης επιστολής ότι υπάρχει έντονο πολιτικό παρασκήνιο. Να θυμίσουμε εμείς τους φίλους τηλεθεατές. Εδώ, σε αυτήν την εκπομπή είχαμε αποκαλύψει τα εξής. Ο Μένιος Φουρτιώτης ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του αλληλογραφία, email, για να το διορθώσω, χειρόγραφο του κυρίου Φλαμπουράρη, το οποίο κείμενο λέει, και θα πρέπει να ελεγχθεί γνησιότερο το κείμενο και του χαϊγράφου, ότι θα πρέπει να πουληθεί το κανάλι στον κύριο Σαββίδη. Η επιστολή αυτή
είχε τεθεί προς το πρόσωπο του κυρίου Βριώνη και ότι θα πρέπει να δοθεί το κανάλι στον κύριο Σαββίδη για λογαριασμό της κυβέρνησης. Έτσι λέει ο Μένιος Φουρθιώτης. Έτσι έχει διαρρεύσει η πλευρά του Μένιου Φουρθιώτη ότι ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι πάνε να εμπλακούν ονόματα σημαντικά. Ο κύριος Καμπουράρης είναι υπουργός. Βασικά είναι το νούμερο 2 πίσω από τον. Ο βασικός. Τι να πούμε. Συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, του πρωθυπουργού. Ο συνεργάτης του κύριου Τσίπρα στην πραγματικότητα είναι ο κύριος Φλαμπουράρης. Τον λένε ο παππούς του. Επειδή πολιτικά δηλαδή ο παππούς του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον έχει διδάξει εντός ή εκτός εισαγωγικών ως μέντορας. Άρα λοιπόν εδώ τώρα. Κύριε Μακρύ. Άρα λοιπόν εδώ. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Να πω συγγνώμη. Και είναι η ερώτηση του κάθε. Έχει καταθέσει ο κύριος Φουρθιώτης. Θυμόσαστε πριν λίγο καιρό στο Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόραση που είχε επισκεφθεί. Ναι. Είχε καταθέσει κάτι φακέλους. Τι φάκελοι ήταν αυτοί. Που με τους συγκεκριμένους φακέλους είχε βάλει stop στο Φίλιππο Βριώνη, έτσι. Βέβαια. Για να πάρει άδεια την πανελλαδική άδεια εμβέλεια. Είχε πάει και πριν καιρό πάλι όμως στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που αφορούσε τον τηλεοπτικό σταθμό Ε και μετέπειτα Open, πηγαίνοντας κάποια έγγραφα και υπήρχε και μία φωτογραφία του κύριου Φουρθιώτη έξω από τα γραφεία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Εδώ βλέπουμε ότι το παιχνίδι αρχίζει και περιπλέκεται. Η κοινή λογική λέει το εξής. Δεν υπάρχει, συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα διαζύγιο τηλεοπτικό και να υπάρχει ένα παρασκήνιο καλλιτεχνικό. Όχι. Εδώ λοιπόν χοντραίνει το παιχνίδι. Καθαρά πολιτικό. Χοντραίνει η υπόθεση. Και το θέμα, ξαναλέω, είναι έχουν σχέση όντως ο κύριος Καμπουράρης. Έχει σχέση όντως η κυβέρνηση. Ισχύουν αυτά τα οποία λέει ο παρουσιαστής. Είναι κατασκευασμένα, λένε κάποιοι. Πάντως, κύριε Καμπούρη, για να δημιουργήσουν πρόβλημα στον τηλεοπτικό σταθμό. Θεωρώ ότι ο κ. Καμπουράρης. Για να κερδιθούν οι εντυπώσεις. Δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν ήταν πολιτική αυτοκτονία να υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο το οποίο να λέει τέτοια πράγματα. Δεν είναι τόσο. Εμένα το ερώτημά μου είναι άλλο. Ο κύριος όπως γνωρίζουμε, ήθελε όπως και όπως να κρατηθεί στο Open να κάνει εκπομπή σε έναν πανελλαδικό τηλεοπτικό σταθμό. Αυτό πλέον δεν θα το κάνει. Έτσι, όσα χρόνια και αν περάσουν, ο Μένιος Φουρθιώτης, αν ο κύριος Βριώνης δεν αναλάβει πανελλαδική άδεια, δεν θα τον ξαναδούμε πανελλαδικά. Εντάξει, θα πάει στο Έψιλον. Πάμε, συγγύρω. Τέλος πάντων. Εντάξει. Θα πάει στο Έψιλον, που είναι περιφερειακό σταθμό τοπικής εμβέλειας. Τόσο καιρό, εφόσον έχει αυτά τα έγγραφα, δεν μπορούσε να τα βγάλει στο δικαστήριο σε ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να κερδίσει και την αγωγή που λέει, αλλά και να μην φύγει από το Open. Θα έλεγε κάποιο. Δηλαδή περιμένει να χάσει την δίκη. Αυτά είναι πυροτεχνήματα. Τόσο έξυπνος άνθρωπος που είναι, που το γνωρίζουμε ότι είναι έξυπνος άνθρωπος. Τόσο καιρό, αν είχε αυτά τα χαρτιά, δεν θα τα έβγαζε. Μα μέχρι στιγμής φαινόταν ότι κέρδιζε τη μάχη. Είδαμε ότι έκανε εκπομπή στο νέο κανάλι, στο Open, άσχετα αν σταμάτησε. Επομένως, σωστά, αλλά όταν βλέπεις ότι κάτι χάνεις, όταν κάτι όμως βλέπεις ότι μπορείς να το χάσεις, βγάζεις όλα σου τα βέλη για να κερδίσεις αυτό που θέλεις, δηλαδή τον τηλεοπτικό αέρα πανελλαδικά. Έστω και όσες πιθανότητες να νόμιζε ότι έχει υπέρ του ο Μένιος Φουρθιώτης, το έχασε. Δεν θα μπορούσε αυτά τα έγγραφα όλα να τα βγάλει και να σταματήσει το Open και να, από τον αέρα, αλλά και να κερδίσει και χρήματα. Εγώ ξαναρωτώ, γιατί υπάρχει υποτίθεται το πολιτικό άρωμα. Και υπάρχει, και θέλω να μου ξαναδιαβάσει την τελευταία φράση που χρησιμοποιεί ο γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Σοφός. Όχι τυχαία. Παίρνω, σε παρακαλώ. Η συνέχεια της δικαστικής έκβασης αφορά τα πολιτικά, ποινικά και αστικά δικαστήρια για τους εμπλεκόμενους σε μία υπόθεση που έχει έντονο άρωμα πολιτικής παρέμβασης με αποδείξεις και ονόματα. Λέει η ανακοίνωση του κυρίου Θέμη Σοφού, δικηγόρου. Εγώ θα κάνω άλλο ερώτημα. Γιατί ο κύριος Φουρθιώτης τα λέει τώρα και τα λέει νωρίτερα. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Επειδή τον το διώξει το κανάλι. Και πολιτικά δικαστήρια που τι είναι αυτό, δεν υπάρχει. Όταν έχει κάποια τέτοια στοιχεία. Αυτό είπαμε. Έπρεπε να τα πει νωρίτερα. Αυτό είπαμε. Τα έχει πει νωρίτερα, μήπως. Αλλιώς έχει ποινικέ ευθύνε και ο ίδιος. Μήπως τα έχει πει νωρίτερα όμως. Στις αρχές. Τι επισκέψεις έκανε στο Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης.
Ισχύει ότι έχει αυτό το έγγραφο το οποίο ακούγεται εντόνως από το περιβάλλον του. Και ξαναναφέρομαι συγκεκριμένα στο πρόσωπο του κυρίου Φλαμπουράρη. Στον Υπουργό Επικρατείας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Φλαμπουράρη. Και υπουργός των τραπεζών επίσης. Όχι, καθημερινότητας του πολίτη, κάπως λέγεται. Ρωτώ, έχει τέτοιο έγγραφο, υπάρχει τέτοιο έγγραφο που λέει ότι βριώνει πούλα το κανάλι, δώσε στον κύριο Σαββίδη για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης και εμείς θα σε βοηθήσουμε. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι τέτοιο. Κανείς σόφρον θα το έκανε ποτέ αυτό. Και ιδιαίτερα και ο Φλαμπουράρης, ο οποίος είναι τόσο παλιός στην πολιτική. Και τι θα δίνει εκεί, πάλι θα ήταν ιδιόγραφο, δεν θα δέσει έναν είναι δυνατόν. Παράδειγμα. Και αυτά θα τα έστενε εγγράφος, δεν μπορούσα να πει το τηλέφωνο, ερωτώ εγώ. Ούτε καν τηλέφωνο. Συγγνώμη, τι θα έλεγε, δηλαδή στέλνω εγώ ένα email και λέω καράλι, πούλα, γιατί πρέπει αυτό εγγράφος. Θα παίρνει ένα τηλέφωνο, μου έρεσε καράλι, πούλα εκεί πέρα για να σωθεί η κατάσταση. Δεν είχε καλέσει το Υπουργείο. Και από πού και ως πού αυτά τα έγγραφα που ίσως να υπάρχει και 1% πιθανότητα να ισχύουν. Να έχουν φτάσει στα χέρια του Μένιου Φουρτιώτη. Δηλαδή ο κύριος Βριώνης δεν μπορούσε να μιλάει απευθείας με το χύψη. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι ο Μένιος Φουρτιώτης ήταν το δεξί χέρι του Φίλιππου Βριώνη, του κυρίου Βριώνη, το δεξί του χέρι, όπου τα πάντα πέναγαν τα χέρια του. Τα πάντα. Άρα, εάν υπήρχαν τέτοια έγγραφα, είναι λογικό στον έχει πρόσβαση και να τα έχει δει, δει και ακόμα και να τα έχει. Ναι. Εάν υπάρχουν αυτά τα οποία αναφερόμαστε τώρα, εάν υπάρχουν και είναι αληθινά, σκάει τεράστια πολιτική βόμβα. Εάν πάλι δεν υπάρχουν όλα αυτά, έτσι, είναι λογικό τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να στραφούν να δει τον κύριο Φουρτιώτη. Λίγες είναι φορές που έχουμε ακούσει από τον κύριο Φουρτιώτη πράγματα που δεν έγιναν ποτέ. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει, αν δεν είναι αληθινό, θα έχει κυρώσει. Μα εδώ βλέπουμε ότι τη δήλωση νερά την κάνει ο κύριος Σοφός, ο δικηγόρος. Και την κάνει και ο δικηγόρος. Δεν είναι ότι την έκανε ο ίδιος ο Μωρής Φουρτιώτης. Ναι, δηλαδή, αν πάει κάποιος σαν δικηγόρο και του πει τα δικά του, ο δικηγόρος δεν βάλει την υπογραφή του σε μία επιστολή και σε μία ανακοίνωση. Θα είναι πολύ προσεκτικός. Και ιδίως όταν μιλάμε για τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και θα ήθελα σε λίγο να καλέσουμε τον κύριο Σοφό. Να αποδεσμεύσουμε τώρα τον Βαγγέλη τον Καράλη. Πάμε, Βαγγέλη Καράλη. Να πάρει τον κύριο Σοφό να μας πει τι εννοούν εδώ. Για τον κύριο Φλαμπουράρη. Για την επιστολή αυτή που υποτίθεται υπάρχει κρυμμένη κάπου. Και την έχει στα χέρια του Μένιου Φουρτιώτη. Τι γίνεται εδώ. Ισχύουν αυτά ή γίνονται για να κερδιθούν οι εντυπώσεις. Είναι ερωτήματα που ζητούνται απαντήσεις. Και καλό εδώ από το βήμα της εκπομπής τον κύριο Φουρτιώτη να βγει και να παρέμβει. Η Νικολέτα Κλάδη. Πάμε λοιπόν να δώσουμε στους φίλους τηλεθεατές για να λύσουν το θέμα της υγρασίας και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον κύριο Φουρτιώτη ζωντανά στον αέρα. Να μας πει συγκεκριμένα πράγματα, να μας δώσει απαντήσεις. Να μας δώσει απαντήσεις. Γιατί δεν μπορείς να πετάς ένα πυροτέχνημα που αφορά το κράτος, την κυβέρνηση, πολιτικά πρόσωπα. Και τι έναν ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού και μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Και ένας μεγάλος επιχειρηματίας όπως ο κύριος Σαββίδης. Πολιτικό θέμα να είχαν να τον διώξουν ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε κόμμα το Φουρτιώτη την εκπομπή του, αυτό δεν θεωρώ ότι ισχύει. Αλλά ότι έχει στα χέρια του. Αλλά ότι αν έχει στα χέρια του όμως έγγραφα που αποδεικνύουν συγκεκριμένα πράγματα, εδώ είναι σοβαρό το θέμα. Και εδώ θα υπάρχουν εξελίξεις. Μένουμε εδώ γιατί με προσπάθεια τώρα να έχουμε επικοινωνία με τον κύριο Μένιο Φουρτιώτη για να βγει ζωντανά στον αέρα να μας δώσει απαντήσεις. Τον καλούμε να δώσει απαντήσεις. Πάμε τώρα γρήγορα να δώσουμε. Πάμε να δώσουμε στον κόσμο εδώ. Πάμε να δώσουμε γρήγορα να δώσουμε. Τόσο τον κύριο Μένιο Φουρτιώτη όσο και τον κύριο Σοφό για να μας δώσουν απαντήσεις. Απαντήσεις συγκεκριμένες για το πιο εμπλεκόμενο θεωρούμε, ναι, θεωρούν οι ίδιοι πρόσωπο της κυβέρνησης στο θέμα τους. Περιμένουμε να δούμε. Μένουμε εδώ μέχρι να έχουμε κάποιον
από τους πρωταγωνιστές. Σίγουρα είναι ότι το θέμα θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό, έτσι, όπως κάναμε από την αρχή. Μάλιστα. Πάμε τώρα λοιπόν γρήγορα. Και πάμε να μάθουμε ποια ηθοποιός